Κυρίες και κύριοι, καλημέρα από την Ηλιούπολη και το 4ο Αθλητικό Κέντρο. Ο Άθλος Ηλιούπολης αντιμετωπίζει τον Νέα Ανταπαλήνης για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΣΕΠΟ στην κατηγορία Pro Junior. Γιώργο, πες μας λεπτομέρειες. Καλημέρα. Θα παρακολουθήσετε τον αγώνα σε περιγραφή Νίκου Χιρπάκη και σχόλιο Γιώργου Ακάδη. Ο Άθλος βρίσκεται στη δεύτερη θέση και έχει ισχυρή έδρα. Τα μικρά του Έαντα είναι στην πέμπτη θέση και σε μεγάλη φόρμα τις τελευταίες αγωνιστικές. Ο κύριος Γρηγόρης Γκουγκουλίτσας έχει στη διάθεσή του τους Γεμενιτζόγλου Δημήτρη, Ζαχάκη Ορέστη, Κάπελα Διονύση, Ποντίκη Άλκη, Μαυρίδη Μιχαήλ, Αρωνιάδη Αλέξανδρο, Τσιάκα Σάκη, Βοήδη Βασίλη. Η γηπεδούχη μπροστά, το σούτ φεύγει έξω. Πλασάρει ο επιθετικός και σώζει ο Δημήτρης με τα πόδια. Άλκης, Αλέξανδρο σούτ, κόντρα και κόρνερ. Άλκης, Αλέξανδρο σεντράρι, με το στήθος ο Μιχάηλ, out. Άλκης, Αλέξανδρος φαλτσαριστά, γκολ, 0-1. Άπιαστο το σουτ του Αλέξανδρου και η πορεία της μπάλας ξεγέρασε τον τερματοφύλακα. Ορέστης, Σάκης, πλασέ και κόρνερ. Άλκης, κοντράρι μπάλα, ξανά Άλκης, Ορέστης γκολ για τον Έαντα. Τα μικρά του Έαντα εθνιδιάζουν τα πιο έμπειρα παιδιά του Άθλου. Ορέστης για το Σάκη. Σουτάρει με τα πόδια του τερματοφύλακας. Ένα σουτ για τον Άθλο μετά από ώρα. Σουτ, δοκάρι. Δεν διώχνει άμυνα του Έαντα και γκολ. 1-2. Οι γηπεδούχοι πιέζουν. Μακρινό βολέ. Γκολ 2-2. Σουτ. Απόκρουσε ο Δημήτρης. Η μπάλα στο δοκάρι, γλιτώνει ο Έαντας. Σουτάρει δυνατά, στα δίχτυα. Ο Άθλος γυρίζει το παιχνίδι. Λίγα λεπτά πίεσης και γύρισε ο αγώνας υπέρ των γηπεδούχων. Αλέξανδρος, βαθιά παλιά στο Μιχαήλ, με τα πόδια γκολκίπερ. Ξανά οι γηπεδούχοι, στα χέρια του Δημήτρη. Βασίλης, Μιχαήλ, δοκάρι! Καλή ευκαιρία. Η μπάλα φτάνει στο Μιχαήλ που ξεχύνεται μόνος του μπροστά. Πλασάρει και απόκρουση σε κόρνερ. Η βροχή έχει δυναμώσει πολύ. Να δούμε αν θα συνεχιστεί ο αγώνας. Σάκης, Μιχαήλ, out! Άλκης, Αλέξανδρος, νέα απόκρουση του τερματοφύλακα. Η καταρακτώδης βροχή δεν δυσκολεύει τα μικρά του Έαντα. Άλκης, Αλέξανδρος, δυνατό σουτ δοκάρι. Φάουλ για τον γηπεδούχο. Εκτελείται και διώχνει ο Δημήτρης. Αλέξανδρος περνάει, έναν, δύο, βγαίνει πλάγια, σουτάρι, κόρνερ. Στα δίπλα γηπεδάκια οι αγώνες διακόπηκαν. Ο Έαντας έχει κερδίσει ένα φάουλ. Η βροχή πέφτει ασταμάτητα. Αλέξανδρος στην εκτέλεση. Εκτελεί και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα του Άθλου. Είναι το 3-3. Είχαν αφηνιάσει μέσα στη βροχή οι φιλοξενούμενοι. Το γκολ αργά ή γρήγορα θα ερχόταν. Τα παιδιά του Έαντα στέκονται λίγο καλύτερα από αυτά του Άθλου που πίεζαν αναδιαστήματα. Οι γηπεδούχοι γύρισαν το 0-2 σε 3-2. Όμως η μεγάλη νεροποντή βοήθησε τα μικρότερα παιδιά του ΕΑ που πίεζαν τους γηπεδούχους μέσα στο νερό και ισοφάρισαν. Να δούμε αν θα συνεχιστεί ο αγώνας ή θα έχουμε διακοπή. Μιχαήλ γυρίζει, σουτάρι και κόρνερ. Άλκης, κοντράρι μπάλα. Άλκης ξανά. Δύσκολα τερματοφύλακας. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος από πλάγια, out. Αλέξανδρος με το κεφάλι για τον Μιχαήλ που μπαίνει και πλασάρει λίγο έξω. Άλκης για τον Αλέξανδρο. Λίγο έξω από το δοκάρι μπάλα. Μπροστά γηπεδούχοι.
Χάνει άμυνα. Ο Δημήτρης δεν μπορεί. Και ο Άθλος προηγείται με 4-3. Θα μπορούσαν να αποφύγουν και αυτό το γκολ. Μακρινό βολέ. Δοκάρι. Σε επικίνδυνο σημείο το φάουλ και ο Αλέξανδρος στην εκτέλεση. Εκτελεί. Εκτινάζεται το τερματοφύλακας, η μπάλα όμως καταλήγει στα δίχτυα. Ο Αλέξανδρος έχει εξελιχθεί σπεσιαλίστα στα φάουλ. Και ο φιλοξενούμενος Έατας ισοφαρίζει ξανά το παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι που θέλουν την νίκη θα πιέσουν. Σουτ, σώζει ο Διονύσης. Λάθος στην άμυνα. Τέτα τέτ, μεγάλη απόκρουση του Δημήτρη. Αλέξανδρος, μπροστά για το Βασίλη. Δεν κοντρολάρει και η μπάλα φτάνει στο τερματοφύλακα. Ωραία σέντρα. Κεφαλιά, out. Η λήξη του αγώνα. Οι δύο ομάδες μοιράζονται τους βαθμούς σε ένα πραγματικό ντέρμπι. Πολύ καλό παιχνίδι παρακολουθήσαμε σήμερα. Οι δύο ομάδες είχαν την ευκαιρία να πάρουν την νίκη. Ειδικά ο Έαντας. Το πρώτο ημίχρονο έγινε μέσα σε μεγάλη νεροποντή που έδειξε να μην επηρεάζει τα μικρά του ΕΑ που χόρευαν στο βρεγμένο τερέν. Ενώ το δεύτερο ημίχρονο έγινε κάτω από ένα λαμπερό ήλιο. Από τον Νίκο και τον Γιώργο, καλό απόγευμα. Από όλους εμάς που βρεθήκαμε στο γήπεδο, καλό απόγευμα.